Κύριε Αντιπρόεδρε, καλησπέρα. Κύριε Μόσχο, καλησπέρα. Συγκλονιστικές οι εικόνες που εμείς καταγράφουμε δημοσιογραφικά, αλλά και που οι συνάδελφοί σας στην Θεσσαλία ζουν στο πετσί τους. Πέρα από την υγειονομική κρίση που παρουσιάζεται με τα ποτάμια και τα νερά που έχουν μολυθεί από τα νεκρά ζώα, το ζωικό κεφάλαιο πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα στη Θεσσαλία. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Βέβαια, το πρώτο που προέχει είναι να ευχηθούμε καλό κουράγιο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει συγγενικά πρόσωπα, να αντέξουν αυτή την ιστορία η οποία έχει δημιουργηθεί. Το ζήτημα που έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, κύριε Μαυρίδη, είναι τεράστιο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ζωικό κεφάλαιο που έχει χαθεί. Εδώ μιλάμε ότι η πρώτη εκτίμηση που έχουμε εμείς μέχρι τώρα με τα στοιχεία από τρεις συνεταιρισμούς, έχουμε σε γιδοπρόβατα μόνο μία απώλεια κοντά στις 18.000 ζωικό κεφάλαιο. Μέλος μας στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο κύριος Διδάγγελος, που η κτηνοτροφική μονάδα του χάθηκε ουσιαστικά, μιλάμε για κοντά στα 7.000 χοιρινά. Μία υπερσύγχρονη μονάδα με πράγματα τα οποία ήταν η τελευταία λέξη της τεχνολογίας τα οποία υπήρχαν σήμερα. Δεν υπάρχει πια, έχει καταστραφεί τελείως. Αλλά είναι το κομμάτι που μένει από πίσω, που έχει χαθεί μάλλον, είναι πολλές αποθήκες με ζωοτροφές, επιχειρήσεις οι οποίες κινούνταν στον χώρο των ζωοτροφών. Οι αποθήκες των συναδέλφων, οι οποίοι πέρα το ότι χάσανε το ζωικό κεφάλαιο, έχουν χάσει σχεδόν και τις εγκαταστάσεις, το όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό, μιλάμε για αρμεκτήρια, μήλους, χαρμανιέρες, υλό, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες μιλούσα πριν από λίγο με έναν συνάδελφο, ο οποίος μου είπε: το διπλανό χωράφι, μου λέει, από μένα που δεν έχω φτάσει ακόμα στο στάβλο, έχει ένα μπάζωμα 4 μέτρα. Χαλί, και εκεί ήταν 30 στρέμματα μπέλη. Από τα φερτά υλικά. Ναι, φανταστείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ μιλούσαμε για το συγκεκριμένο με 600 ζώα, που τη στιγμή αυτή μέσα στο στάβλο εμφανίζονται μόνο 30-35 ζώα. Και αυτά τα οποία επιπλέον έτσι πήγαν με βάρκες και ήταν. Τα υπόλοιπα ούτε ξέρουν τι έχουν γίνει, αν είναι μέσα ακόμα, σε ποιο σημείο, ή αν είναι χαμηλά στο νερό και ακόμα δεν έχουν σηκώσει να ανέβουν πάνω. Τεράστια τα προβλήματα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η ιστορία. Αυτό που φαίνεται σίγουρα πάντως είναι ότι για να κάψουμε όσον αφορά το κομμάτι της κτηνοτροφίας, θα χρειαστεί τουλάχιστον μία πενταετία με εξαετία το επόμενο διάστημα, και αυτό εάν η κυβέρνηση τουλάχιστον ακολουθήσει αυτή τη φορά αυτά τα οποία λέμε, για να μπορέσουν να στηριχτούν οι συνάδελφοι και να μπορέσουν να ξαναμπούν στη διαδικασία της παραγωγής. Επειδή είπατε τη λέξη κυβέρνηση, θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας. Ακούσαμε εξαγγελίες. Επαρκούν στο να ξαναγεννηθεί ο κλάδος, να ξαναζωντανέψουν και να ξαναδούμε κτηνοτρόφους στην περιοχή, ή θα πάρουν την ξενιτιά και θα αλλάξουν και επαγγέλματα και θα φύγουν από τον τόπο τους? Τουλάχιστον τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί μέχρι το σημείο αυτό που μιλάμε, νομίζω ότι θα βοηθήσουν, αλλά σε ένα πολύ μικρό βαθμό. Κοιτάξτε να δείτε, είναι τεράστια τα προβλήματα. Μία εγκατάσταση για να στείλει σήμερα θέλει τουλάχιστον 400-500.000. Για να μπορέσει να σταυλήσει ουσιαστικά γύρω στα 400-500 ζώα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αντέξει κανένα. Ήδη υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρέη, με δόσεις σε τράπεζες. Μιλούσαμε με συνάδελφο το μεσημέρι, του πήρε εταιρεία να του ζητάει τα χρήματα την ώρα αυτή που φαντάζεστε τι γίνεται. Για το ηλεκτρικό ρεύμα τη μονάδα, το οποίο ήταν απλήρωτο. Τώρα τι να πω δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Εμείς έχουμε ζητήσει και χρηματοδότηση να υπάρξει με άτοκα δάνεια όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε κάνει και συγκεκριμένη πρόταση για σταυλικές εγκαταστάσεις με τα τύπου τόλ, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τη μεριά της κυβέρνησης. Αλλά από την άλλη διαδικασία, άμα πάμε στα όψα ή στα παλιά ψέα τα οποία υπήρχαν, αυτοί θα αποζημιωθούν μετά από 2-3 χρόνια. Ποιος θα τολμήσει να κάνει τέτοιο πράγμα, κύριε Μαυρί, να ξαναμπεί σε μια διαδικασία να πάει να αγοράσει ζώα τη στιγμή αυτή? Πού να τα βρει και τι να τα κάνει? Θα πάει να τον πεζομοιώσει ο ΕΛΓΑ με 100-140 ευρώ? Όταν ένα ζώο σήμερα παραγωγικό στοιχίζει πάνω από 250 ευρώ. Δηλαδή από τη ζημιά δεν υπάρχει πια κέρδος. Μιλάμε για τις υποδομές, για τις εγκαταστάσεις. Αυτές σήμερα δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Ήδη έχουμε μπει σε μια λογική που μιλούσαμε πάλι σαν δυο με συναδέλφους και ξαφνικά αρχίζουν και ζητάνε οικοδομικές άδειες, ζητάνε μια σειρά πράγματα τα οποία ζητάνε ασφαλίσεις από φορείς, ιδιωτικούς φορείς, αν υπήρχαν και όλα αυτά, όπως έχουν κάνει άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι βέβαια στον κτηνοτροφικό τομέα, που εμάς δεν το ασφαλίζει κανένας έτσι καλώς, ούτε σταυλικές εγκαταστάσεις, ούτε ζωικό κεφάλαιο. Μια ακόμη πτυχή είναι το ότι ακόμη και αυτά που έχουν επιζήσει, ή όποιες μονάδες έχουν επιζήσει, αδυνατούν πια ή θα δυσκολευτούν πολύ να βρουν τροφή, γιατί η γεωργία εκεί της περιοχής έχει καταστραφεί κυριολεκτικά.
Κοιτάξτε να δείτε, προχθές στείλαμε ένα φορτηγό με τριφύλια από την περιοχή από εδώ πέρα, ο Σύλλογος σε συνεργασία με κάποια μέλη του συνεταιρισμού. Δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί που θέλαμε πραγματικά να πάει. Σταμάτησε στην Καλαμπάκα και από εκεί προσπαθήσαμε να γίνει μια διανομή όσο το δυνατόν προσπαθήσαμε καλύτερα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σας λέω, ότι μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένη εικόνα. Μιλούσα, ας πούμε, με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δυτικής Θεσσαλίας και μου λέει 16 συναδέλφους του κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι μέλη του συνεταιρισμού, δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα. Γιατί δεν πήραν φορτιστές, αυτά χαθήκαν όλα μέσα στα σπίτια, κινητά δεν λειτουργούν όλα σε όλα τα σημεία, δεν έχουν ακόμα ενημέρωση. Δηλαδή, όσο περνάνε οι μέρες, δυστυχώς τα προβλήματα θα αυξάνουν πολύ περισσότερο. Και έχουμε βέβαια και ζητήματα που έχουμε από τη μεριά της Λάρισας, τα οποία ναι, μεν σώθηκαν ζώα, γιατί εκεί τουλάχιστον ενημέρωσαν πιο γρήγορα τους συναδέλφους και μπορέσαν και βγάλαν τα ζώα από τους στάβλους, αλλά έχουν χαθεί οι σταυλικές εγκαταστάσεις, η αποθήκευση των ζωοτροφών, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, όλα αυτά. Υπάρχουν εκκλήσεις από συναδέλφους σας. Έτσι. Υπάρχουν εκκλήσεις για πρώτες ανάγκες. Μπορούμε να πούμε κάτι, μπορεί κάποιος να βοηθήσει, συνάδελφός σας κτηνοτρόφος, και τι είναι αυτό που ζητούν οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι? Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε πάει σε μια προσπάθεια και με φιλοξενία ζώων. Δηλαδή ήδη αυτές τις μέρες, τώρα περιμένουμε κάπου κοντά στα 500, να μεταφερθούν σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν δείξει το ενδιαφέρον να φιλοξενήσουν τα ζώα αυτά, που σημαίνει και με το τάισμα και με τη διατροφή σου και με όλα, έτσι. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα είμαστε σε μια συνεννόηση να δούμε πώς θα γίνει μεταφορά και όλα αυτά. Μπαίνουμε βέβαια και σε μια διαδικασία χαρτιών και μεταφοράς και χίλια δυο άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα το κομμάτι των ζωοτροφών, ναι, μεν είναι ένα άρα, κομμάτι. Άρα, αν καταλαβαίνω, προγραμματίζεται 500 ζώα από τη Λάρισα, από τη Θεσσαλία, να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία να φιλοξενηθούν σε διάφορους κτηνοτρόφους. Ναι. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις, μιλάς με συνάδελφο ο οποίος γυρίζει και σου λέει: τη στιγμή αυτή δεν μπορώ να βρω χλωρίνη για να καθαρίσω τα πράγματα στο σπίτι. Δηλαδή τα ζώα είναι το τελευταίο που τον ενδιαφέρει. Δεν υπάρχουν ρούχα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα τα προσωπικά ήδη έχουν χαθεί. Φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Δηλαδή μιλούσαμε μαζί του και του είπα: τι θα κάνουμε τριφύλια και με αυτά, και μου λέει: χλωρίνες μπορείς να μας στείλεις για να κάνουμε τις απολυμάνσεις στα σπίτια. Δηλαδή από που και να το πιάσεις, δεν ξέρω. Και αυτό που φαίνεται πραγματικά είναι ότι το κράτος πραγματικά άργησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή μιλούσαμε με συναδέλφους οι οποίοι μου λέει: ξεκίνησε το νερό, γιατί είχαν και μια εμπειρία, είναι μεγάλη ηλικία, θυμούνται την πλημμύρα του 94, και μου λέει: το 94 έπαινε 10 πόντους το νερό στο 2ωρο, και αυτή τη φορά μέσα σε 3,5 ώρες έφτασε το νερό 1,80. Και δεν τους ειδοποίησε κανείς από πιο μπροστά. Τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά. Πραγματικά. Σίγουρα δεν βγάζεις από την ζημιά κέρδος, αλλά τουλάχιστον να μείνεις όρθιος, να μείνεις ζωντανός. Το βασικό αυτό είναι ότι ευτυχώς τα θύματα είναι, σε σχέση με την καταστροφή την οποία βλέπουμε, ας πούμε, εμείς με τα βίντεο που μας στέλνουν οι συνάδελφοι και όλα αυτά, είναι βιβλική πραγματικά. Είναι ευτύχημα που κάποιοι συνάδελφοι ζούνε, κάποιοι συγχωριανοί του ζούνε, γιατί κατάφεραν να φτάσουν στις σκεπές, ξέρω εγώ, και μια σειρά άλλα τέτοια πράγματα. Τώρα, όταν βλέπεις δύο γελάδες σε μια σκεπή επάνω κρεμασμένα, φανταστείτε τι μπορεί να έχει συμβεί τις προηγούμενες μέρες, έτσι. Και το συζητούσαμε αυτό το πράγμα, και είναι ένα ζήτημα μερικές φορές τα βλέπουμε έτσι απλά, αλλά συνάδελφοι, ειδικά και αγελαδοτρόφοι, οι οποίοι δεν μπορούν να πούν τα ζώα. Ευτυχώς τουλάχιστον δέχτηκε ο ΕΛΓΑ να γίνει η δήλωση σύμφωνα με το Μητρό και σύμφωνα με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Γιατί εκεί υπήρχε ένας παρολογισμός. Και ήδη και χθες παρουσιάστηκαν κρούσματα μέχρι και για τη δήλωση. Αναγκάστηκε το Υπουργείο να βγάλει μετά από πιέσεις ότι δεν πρέπει να πληρώνουν. Δηλαδή πήγε ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ, είπε ο συνάδελφος ότι εδώ είναι 480 ζώα, λείπουν, εμφανίζονταν 150 τα οποία επέπλεαν, τα υπόλοιπα δεν μπορείς να πεις μέσα. Γίνεται η δήλωση για 480 ζώα και του ζητάει 2 ευρώ αναπροβατίν. Ευτυχώς κάτω από την πίεση δέχτηκε το Υπουργείο να μην υπάρχουν τα εκτιμητικά τέλη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Το μέγεθος της καταστροφής ενδεχομένως θα επηρεάσει τη συνολική κατάσταση στη χώρα, και πόσο.
Θα δούμε ενδεχομένως και πίεση στις τιμές, αυξήσεις στις τιμές, ακόμα και στην κατανάλωση στους καταναλωτές. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο. Αρκεί να σας πω ότι αυτό που εμφανίζεται στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, το 28 με 29% της παραγωγής του Καλαμποκίνου είναι στις περιοχές οι οποίες πλημμύρισαν. Και το αλόρισμα έχει ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα αυτά τα χωράφια, αυτό το καλαμπόκι, ποια είναι ακατάλληλη για ζωοτροφή. Είναι σίγουρο ότι η έλλειψη του 28% αυτό θα λείψει από την αγορά. Φανταστείτε όμως μέσα αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι ζωοτροφών, τα οποία ήταν αποδικευμένο σε αρκετές επιχειρήσεις που ασχολούνται με ζωοτροφές στην περιοχή αυτή. Αυτά όλα έχουν χαθεί. Είναι λογικό ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και τιμές να αυξάνουν στις ζωοτροφές. Και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, πόσο είναι έτοιμο το κράτος για να μπορέσει να στηρίξει αυτό το πράγμα και πώς μπορεί να στηριχτεί. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν και αυτές οι ζωοτροφές, από πού θα έρθουν, πώς θα έρθουν. Όσον αφορά μετά τη συνέχεια της από εδώ και πέρα, τα πράγματα πραγματικά θα είναι τραγικά. Η περιοχή η οποία έχει πλημμυρίσει από την Λάρισα μέχρι και τα Τρίκαλα, όλο αυτό το τόξο, ουσιαστικά είναι το 35% της ελληνικής παραγωγής. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κάνει και την επόμενη χρονιά. Έτσι, να είμαστε ειλικρινείς και αυτά που να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Σας λέω, συνάδελφος μου έλεγε ότι χωράφι αμπέλι δίπλα στο στάβλο του είναι μπαζωμένο 4 μέτρα. Που αυτό θέλει. Μόνο να απομακρύνεις αυτά τα φερτά υλικά είναι ένα τεράστιο κόστος. Ναι. Δεν πρόκειται να γίνει. Μετά το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πολλά χωράφια από αυτά λόγω της πέτρας που έχει πέσει, λόγω των όλων των φερτών υλικών δεν θα είναι καλλιεργήσιμα. Χρειάζεται κόστος. Σε όλα αυτά το Υπουργείο δεν απαντάει. Όταν βάζουμε τέτοια ζητήματα, απάντηση δεν υπάρχει. Θα δούμε. Το πώς θα δούμε και τι θα δούμε θα φανεί στην πορεία. Αλλά η εμπειρία δείχνει τουλάχιστον στην περιοχή αυτή που συζητάμε με πολλούς συναδέλφους, από τον Ιαννό ακόμα, έτσι, που κλείνουμε ήδη με δεύτερη χρονιά, εισπράξανε το 55%. Το υπόλοιπο 45% ακόμα δεν έχει εισπραχθεί. Δυστυχώς. Υπάρχουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις πάρα πολλές, δυστυχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μόσχου, για την κουβέντα. Καλά. Δεν είπαμε ευχάριστα πράγματα, αλλά πρέπει να υποθούν. Πρέπει να υποθούν. Εγώ ευελπιστώ και στη συμπαράσταση των συναδέλφων και κάνω έκκληση, μιας και μου δίνεται και το βήμα τη στιγμή αυτή, μπορούν να επικοινωνήσουν και με ανθρώπους. Όλοι οι συνάδελφοι σχεδόν έχουν επαφές με συναδέλφους στις περιοχές αυτές και να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Εμείς σας είπα ότι από εδώ με τη μεριά του Συλλόγου Μακεδονών που έχουμε, κάνουμε την προσπάθεια, είμαστε σε ένα συντονισμό και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν και όπου μπορούμε και ό,τι ακριβώς μας ζητήσουν οι συνάδελφοι. Έτσι. Δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα άλλο. Θα πρέπει να γίνει και αυτό συγκεκριμένα, το πώς πρέπει να μεταφερθούν οι ζωοτροφές, πού να πάνε, σε ποιον να πάνε, με ποιανού ευθύνη και όλα αυτά. Στο σύνολο πρέπει να γίνει, μαζί πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Το καλό τουλάχιστον αυτό που βλέπω με συναδέλφους που μιλάω είναι πραγματικά ότι η συμπαράσταση του κόσμου είναι αυτή η οποία τους κρατάει και αυτούς ζωντανούς και τους δίνει και μια ελπίδα και να συνεχίσουν. Να είστε καλά.